Ενισχυμένο είναι το πρόγραμμα της δακοκτονίας στην Κρήτη, με τον πρώτο δολοματικό ψεκασμό να έχει ολοκληρωθεί, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του δεύτερου ψεκασμού στις πρώιμες περιοχές. Τώρα αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα με το δάκο. Όπως σας είχα αναφέρει, η περιφέρεια Κρήτης ήταν έτοιμη πολύ νωρίς. Ψέκασε σε όλη την Κρήτη πριν την πήξη του πυρήνα και αυτό είναι σημαντικό, οπότε δεν υπήρχαν προσβολές και επειδή ήταν όψιμη η χρονιά πηγαίναμε ανάλογα σε ποιο στάδιο βρισκόταν η ελιά, αλλά είχε δοθεί αυτή η οδηγία να ψεκάσουν πριν την πήξη του πυρήνα για να έχουμε αποτελέσματα και από την άλλη να μην υπάρχουν προσβολές που θα έχουμε στη συνέχεια υποβάθμιση του προϊόντος. Όπως διαπιστώθηκε, οι δακοπληθυσμοί που καταγράφονται στο κατεστημένο δίκτυο παγίδων των αρμόδιων υπηρεσιών είναι σχετικά χαμηλοί στις παραλιακές περιοχές και υψηλότεροι στα ορεινά, φαινόμενο που είναι φυσιολογικό για την εποχή. Λόγω της δραματικής μείωσης φετινής παραγωγής ελαιολάδου, αποφασίστηκε να γίνουν ψεκασμοί τοπικά σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, όπως δηλώνει η Ειρήνη Κουδετσανάκη. Είμαστε σε καλό επίπεδο, γιατί και λόγω ότι φέτος η παραγωγή δεν είναι πολύ μεγάλη, έχει αποφασιστεί και για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου αλλά και για το Ρεθύμνου, για να μην χαθεί καμία παραγωγή, έστω και μικρή, να ψεκάζουμε τοπικά. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά τοπικά και λόγω της αυξημένης τιμής του προϊόντος, που πραγματικά η Περιφέρεια θέλει να βοηθήσει τους παραγωγούς και να μην χαθεί το εισόδημά τους. Και για την επόμενη χρονιά, συνεκτιμώντας ότι επειδή είναι πολύ μικρή η παραγωγή φέτος, και αν αφήσουμε το πληθυσμό θα έχουμε την επόμενη χρονιά που περιμένουμε και αναμένεται να είναι καλή η παραγωγή, να μην διαχυμάσει ο δάκος και να έχουμε πολύ μεγάλες εξάρσεις πληθυσμών που δεν θα μπορούμε να γίνεται η αντιμετώπιση τους. Λόγω της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων, η ελαιοπαραγωγή στο νησί μας θα είναι φέτος μειωμένη άνω του 50%. Ούτε το μισό. Η αλήθεια είναι ότι η ελιά παραίνει αυτοφορή. Σε μερικές όμως περιοχές υπήρχε και αστοχία στην καρπόδεση, υπήρχε σχοινοκαρπία. Η Περιφέρεια Κρήτης προετοιμάζει και για τις ελιές μία μελέτη, αλλά θα πρέπει να τελειώσουν όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς τα περισσότερα στάδια της ελιάς. Φέτος είναι μία χρονιά με πολύ χαμηλή παραγωγή στα ελαιόδεντρα της Κρήτης. Δυστυχώς, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η κλιματική αλλαγή, ενώ είχαμε μια πλούσια ανθοφορία, δεν έστεσε η ελιά τον αθώ. Είτε οι παραγωγοί μπήκαν στη διαδικασία να ραντίσουν με καρποδετικά, είτε δεν μπήκαν στη διαδικασία, ο αθώς δεν στάθηκε στο δέντρο. Όταν η Τουρκία σταματάει τις εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαίος που έχει μάθει να τρώει ελαιόλαδο θα το πληρώσει χρυσό. Θα το πληρώσει χρυσό, είναι οι τιμές που θα έρθουν στο λάδι, δεν τις έχουμε ματαδεί και δεν τις έχουμε ματαδεί γιατί δεν θα υπάρχει λάδι. Από τους 130.000 τόνους πέρυσι, η ελαιοπαραγωγή φέτος αναμένεται να αγγίξει τους 50 με 55.000 τόνους, με την Περιφέρεια Κρήτης να εκπονεί μελέτη, όπως συνέβη και για την αμπελοκαλλιέργεια, όπου οι ζημιές ήταν μεγάλες από τον Περονόσπορο και όχι μόνο, προκειμένου να κατατεθεί προς το αρμόδιο Υπουργείο. Μαζί με τις υπηρεσίες της, μαζί με τον ΕΛΚΑ, μαζί με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, μαζί με τα επιστημονικά μας ιδρύματα, να παραδώσουμε στο Υπουργείο μια μελέτη που θα συμπεριληφθεί και το κόστος ζημιάς και το κόστος παραγωγής στο υψηλό. Έτσι ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση. Έτσι ώστε το Υπουργείο να μπορεί και αυτό να τη διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δώσει κάποια αποζημίωση. Γιατί πραγματικά ο στόχος της Περιφέρειας, αλλά νομίζω και του Υπουργείου, είναι να συνεχίσει ο παραγωγός να παράγει.